σήμερα, κύριε Πρόεδρε, να ψηφίσουμε μια απόφαση, την απόφαση 98 του νομικού προσώπου του Δημοσίου Δικαίου για μερική ανανέωση των συμβάσεων. Πριν προχωρήσω, θα ήθελα να κάνω μια αναδρομή για το πραγματικά τι παραλάβαμε πριν 10 μέρες. Τι παρέλαβα εγώ πριν 10 μέρες. Θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι από το 2016 μέχρι σήμερα, το 2019, η τακτική επιχορήγηση του νομικού προσώπου από τον Δήμο Καστοριάς είναι η εξής. Το 2016 η τακτική επιχορήγηση ήταν 1.800.000. Το 2017 ήταν 989.000. Το 2018 896.000 και μέχρι σήμερα είναι 709.000. Μιλάμε για μία μείωση η οποία είναι άνω του 30%. Ζήτησα και πήρα επίσης από τους εργαζόμενους στο νομικό πρόσωπο ένα κατάλογο με τις οφειλές που έχει η ΔΕΗ. Επί καθημερινής βάσης δεχόμαστε τηλέφωνα για το πού θα κοπεί το ρεύμα. Προκειμένου να κάπως να μπορέσουμε να είμαστε τυπικοί στο να μην μας παίρνουν τηλέφωνο κλπ. Ζήτησα να γίνει ένας κατάλογος. Έχω όλες τις δομές από τους παιδικούς σταθμούς. Όλους τους τα γήπεδα, τα καπί, τα πάντα. Όταν ήρθε το έγγραφο αυτό, διαπίστωσα ότι από τους, τα 25, από τις 25 δομές που έχει το νομικό πρόσωπο, όλες είναι λήξη πρόθεσμα. Γι' αυτό και σήμερα δηλαδή που μιλάμε, γίνεται επί καθημερινής βάσης τηλεφώνημα από τη ΔΕΗ ότι θα κλείσει το ρεύμα αν δεν πληρωθεί. Το χρέος που έχουμε να πληρώσουμε είναι 90.292 και όλα είναι λήξη πρόθεσμα. Εκτός από αυτό, ζήτησα να με ενημερωθώ για τις οφειλές των προμηθευτών. Δεν θα πω ονόματα, μάλλον θα πω ονόματα, δεν θα πω ποσά. Καλαφάτης, Καλαφατίνης, Κωστάρας, Γεωργιάτης, Παπαγεωργίου, Κάψιμα, 110.000. Να πούμε επίσης ότι η μισθοδοσία του νομικού προσώπου των μόνιμων υπαλλήλων είναι της τάξης των 646.800 ευρώ το χρόνο. Η μισθοδοσία των υπαλλήλων του ΕΣΠΑ είναι στις 295.000. Το σύνολό τους είναι 941.000 ευρώ. Τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι η τακτική επιχορήγηση που φέρνει ο Δήμος Καστοριάς στο νομικό πρόσωπο δεν φτάνει ούτε για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το χάλι όσον αφορά τη ΔΕΗ, όσον αφορά τα λειτουργικά έξοδα που πολλές φορές δικαιούμαι δέκτης παραπώνων γιατί δεν έχει στο παιδικό σταθμό να φτιάξουμε λάμπες, να φτιάξουμε την υγρασία, να αλλάξουμε κουφώματα. Δεν υπάρχει ευρώ. Στη συνέχεια να πούμε ότι αποφασίσαμε να κάνουμε μια συμφώνευση παιδικών σταθμών όπως είπε ο κύριος Δάγκας, δύο παιδικών σταθμών, όταν η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε κάνει τουλάχιστον 4. Θα πω Λεύκη, Καλοχώρη, Πεντάπουσο, Κεφαλάρη, στην οποία ήταν και ο ίδιος υποψήφιος. Σήμερα ο αριθμός των νηπίων μειώνεται σταδιακά, χρόνο με το χρόνο. Έχουμε 223 εγγραφές στο σύνολο, όταν η δυναμικότητά μας είναι 635 νηπία. Είμαστε δηλαδή στο 30%. Είναι θέμα δημογραφικό, ξέρουμε το πρόβλημα όλοι μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να πω επίσης ότι κάτι το αποφέρω πολύ για το ΕΣΠΑ, για ποιο καιρό δηλαδή υπάρχουν αυτοί οι απλήρωτοι άνθρωποι εδώ και 4-5 μήνες. Να πούμε ότι τον Αύγουστο του 2018, όταν είναι η εποχή του να κατατεθούν τα βάουτσερ, το νομικό πρόσωπο, η διευθύντρια, ξεκίνησε να μαζεύει τα βάουτσερ από τους ενδιαφερόμενους γονείς. Εκείνο τον καιρό η ΕΤΑ είχε στείλει ένα έγγραφο στο νομικό πρόσωπο να κοινοποιηθεί στην τεχνική υπηρεσία προκειμένου να πάρουν τις άδειες λειτουργίας. Προφανώς υπήρχε κάποια καθυστέρηση από τις τεχνικές υπηρεσίες. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο δεν υπήρχαν βάουτσερ γιατί προσπαθούσαν να τα περάσουν οι άνθρωποι στο σύστημα. Γιατί η απαραίτητη προϋπόθεση για να περάσουν αυτά τα βάουτσερ ήταν οι άδειες λειτουργίας να πάνε στα χέρια σε ΕΤΑ. Αυτό έγινε τέλη Δεκεμβρίου, αρχές Ιανουαρίου του 2019. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή οι άνθρωποι που πήγαιναν εκεί πέρα,
δεν πήρε ο Δήμος Καστοριάς το απαιτούμενο βάουτσερ από τους την ΕΕΤΑ. Όταν άνοιξε το σύστημα αρχές Ιανουαρίου και άρχισαν να κατατίθουν τα βάουτσερ, εννοείται ότι οι γονείς ήθελαν να εξασφαλίσουν τα παιδιά τους, τα είχαν πάει σε άλλα σχολεία, σε ιδιωτικά, σε άλλα δημοσίου κτλ. Ο αριθμός των βάουτσερ που κατατίθηκαν ήταν μικρότερος τον Ιανουάριο, με αποτέλεσμα τον Ιανουάριο του 2019 η μισθοδοσία των υπαλλήλων του ΕΣΠΑ να είναι 25.000 ευρώ και τα βάουτσερ να είναι 12.500 ευρώ. Κατά την άποψή μας, για την άποψή μου, ο περιορισμός των εξόδων λειτουργικών και μισθοδοσίας είναι ο μόνος τρόπος προκειμένου να γίνουν λειτουργικοί σταθμοί και δεν είναι μόνο οι σταθμοί, είναι και τα γήπεδα, είναι γενικά αυτό που υπάρχει. Γιατί όταν ο εκπρόσωπος των εργαζομένων μας λέει ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε μία λάμπα γιατί δεν έχουμε κάποια χρήματα, ήδη οι εργαζόμενοι που βλέπουν στους παιδικούς αυτούς καταλαβαίνουν γιατί πράγμα μιλάνε. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ.